παραμονή μία μέρα ακριβώς πριν τη συμπλήρωση 17 χρόνια από εκείνη την πόλη. Κέντρο, πολύ μεγάλη, τεράστια επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Έχουμε τώρα την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη για πρώτη φορά τους τρίλους εκείνης της ομάδας του 2004 που μας έκαναν περήφανοι και μας πάτασαν από χαρά για την πολύ μεγάλη ομαδική επιτυχία του ποδοσφαίρου, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Έχουμε την τιμή να τους φιλοξενούμε, όπως σας είπα, για πρώτη φορά σήμερα να δείξουμε τα μυστικά της μπάλας σε αγόρια και κορίτσια που αγαπούν και παίζουν ποδόσφαιρο στην περιφέρεια της Μακεδονίας και Θράκης. Και ας έχουν περάσει 17 χρόνια, ξεφυλίζουμε ακόμη από περηφάνεια και χαρά και εύχομαι αυτά τα συναισθήματα να κυριεύσουν και τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου, τους οποίους δείχνουν τα μυστικά και τις ιδιαιτερότητες που έχει το ποδόσφαιρο και μακάρι να τους εμπνεύσουν, να έχουν ωραία, σωστά πρότυπα και να αποτελέσουν, γιατί όχι, τους επόμενους πρωταθλητές Ευρώπης, τα αγόρια και τα κορίτσια της περιοχής μας. Έχεις κεφάλι, μπορείτε. Γεια σας. Κοντά, λέμε κοντά. Μπράβο, έτσι. Πάμε. Μπράβο. Μπορεί μπάλα να μην είναι εδώ. Να χρειάζεται να... Κοντά. Κοντά. Μπράβο. Έτσι θα λέω. Καλή αρχή. Εσείς το σουφλί. 3 χρόνια. Οι ηλικίες που έχετε, που παίζετε δηλαδή, είναι και κορασίδες και νεάνιδες και γυναίκες. Όλες μαζί. Πόσες ομάδες έχει. Ψυχολογία στο τελικό δεν μπορείς να πεις αν είναι θετική ή αρνητική, γιατί πας με μια διάθεση. Μόνο που συμμετέχεις σε αυτή τη μεγάλη διαδικασία είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς δεν είχαμε την ταμπέλα του φαβορί ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Οπότε αυτό πολλές φορές λειτουργεί θετικά. Γιατί όταν μια ομάδα μπαίνει πριν από το παιχνίδι, το βάρος του αποτελέσματος πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, γιατί είμαστε ας πούμε η Πορτογαλία που παίζει μέσα στη χώρα μας. Και ας πούμε παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Ελλάδα που δεν είναι μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Ήταν εύκολα τα πράγματα για μας το τελικό, δεν ήταν δύσκολα. Τι φαίνεται αυτό, μπλε δεν θα φαίνεται. Α, ωραία, φαίνεται τότε. Μπορεί. Άμι! Ξέρνα την πλάγη, άνοιξε ένα λαμπρό. Φύγε λαμπρό, φύγε λαμπρό, μόνος σου φύγε. Ελευχό. Καλό, μπράβο, μπράβο. Έλα. Ε, Ανδρέα. Δεν θέλω μόνο με κάνα την θέση. Κοίτα, τον βλέπεις. Παίξε τώρα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να διασκεδάσατε. Δεν έχει σημασία ποιος βγήκε πρώτος, ποιος βγήκε δεύτερος, ποιος βγήκε τελευταίος. Σημασία είναι ότι παίξατε, διασκεδάσατε. Αγωνιστήκατε όλοι και προσπαθήσατε για το καλύτερο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας γνωρίσαμε. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και κάποια στιγμή κάποιοι από εσάς να φορέσετε το εθνόσυμο στους τίτλους. Να παίξετε δηλαδή στην ελληνική ομάδα. Να είστε όλοι υγιείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω σήμερα τώρα εδώ τον αρχηγό του εθνικού. Έλα. Για τη δεύτερη θέση. Για τη δεύτερη θέση. Να σας καλυτήρια. Ορέστης, πιστεύω ότι το αξίζατε. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ για αυτή την ωραία γιορτή που κάναμε και νομίζω να ευχαριστηθεί και το Πρωθυπουργείο και ο Τραγιανός. Και θέλω κάποια στιγμή να σας δούμε και εσάς να φτάσετε σε ένα σημείο, όπως είπε και ο Τραγιανός πριν, να φορέσετε το εθνόσυμο. Ωραία. Δεν είναι σημασία.